Και τώρα, εν μέσω προκλήσεων, ξέσπασε νέος γύρος αντιπαράθεσης μεταξύ ΑΚΕΛ και κυβέρνησης ΔΣ. Ο άντρος Κυπριανού θέτει ως προτεραιότητα το να φύγει ο Αναστασιάδης από την Προεδρία, ξεσηκώνοντας αντιδράσεις σε Προεδρικό και Πινδάρου, για την οποία, Χριστόφη, ξημερώνει αύριο μία μεγάλη μέρα. Θα τα δούμε όλα μαζί σου. Ναι, να ξεκινήσουμε από τη σφοδρότατη διαμάχη, γιατί φαίνεται ότι άρχισαν πολύ νωρίς τα όργανα, ορίζοντας το 2023 και οι προεδρικές και αντικείμενο, οι στόχοι και οι προτεραιότητες του καθενός. Όλα άρχισαν από τη συνέντευξη του Άντρου Κυπριανού στο Φιλελεύθερο. Λέει λοιπόν ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ ότι ο δικός μας στόχος είναι η απομάκρυνση Αναστασιάδη και της ΙΑ από την εξουσία. Οι πολιτικές τους είναι καταστροφικές και συνεχίζει, θέτοντας ως έναν ακόμη στόχο την ανάληψη της εξουσίας από μια κυβέρνηση που θα ακολουθήσει διαφορετικές πολιτικές. Σήκωσε το γάντι το Προεδρικό. Ο πρόδρομος προδρόμου εξέδωσε γραπτή δήλωση, λέγοντας ότι ο καθένας είναι ελεύθερος να επιλέγει προτεραιότητες και στόχους. Προτεραιότητα δική μας του Προέδρου της Δημοκρατίας είναι να υλοποιήσει το πρόγραμμα διακυβέρνησης, στη βάση του οποίου πριν από ένα χρόνο έτυχε της εμπιστοσύνης του 56% των πολιτών, και αναφέρει ο πρόδρομος προδρόμου τους στόχους της κυβέρνησης, λέγοντας ότι εμείς στοχεύουμε στην ανάπτυξη, την υλοποίηση του ΓΕΣΥ, την πλήρη υλοποίηση και την επανέναρξη του διαλόγου στο Κυπριακό. Σχόλιο και από την Πινδάρου, από το Δημοκρατικό Συναγερμό. Για εμάς, μοναδική πολιτική στόχευση παραμένουν οι πολιτικές εκείνες που θα βελτιώσουν την καθημερινότητα του πολίτη, λέει ο Δημήτρης Δημητρίου. Θα συνεχίσουμε στο δρόμο των μεταρρυθμίσεων. Και είχαμε και τη δευτερολογία από πλευράς ΑΚΕΛ. Οι κυβερνώντες επιλέγουν να παρακάμπτουν την ουσία και να ασχολούνται με επικοινωνιακά παιχνίδια. Η προτεραιότητά μας είναι οι πολιτικές προς όφελος της πατρίδας, του λαού και των πολιτών. Με τις πολιτικές Αναστασιάδη και της ηγεσίας του συναγερμού δεν πάμε πουθενά. Φαίνεται ότι είναι μια κόντρα η οποία θα μας απασχολήσει και τις επόμενες ημέρες. Με το βλέμμα στις προεδρικές αρκετά νωρίς, ωστόσο πάμε στα του ΔΣ. Αύριο συνέρχεται το διευρυμένο πολιτικό γραφείο για αποτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος. Αύριο λοιπόν το απόγευμα, η ώρα του Δημοκρατικού Συναγερμού. Η φιλοσοφία του Αβεροφινοφύτου είναι: αφήστε τα τυβίσματα στο Twitter και ελάτε να τα πείτε σε μένα. Και αναφέρεται βεβαίως σε όλους όσοι εξέφρασαν τη δυσφορία τους για το εκλογικό αποτέλεσμα του Δημοκρατικού Συναγερμού στις ευρωεκλογές. Ο πρόεδρος του κόμματος θέλει να ανοίξει έναν διάλογο με τα στελέχη και τα μέλη του Δημοκρατικού Συναγερμού που διαφωνούν με τις πολιτικές του, και γι' αυτό αρμόδια πηγή δηλώνει στον Α ότι αύριο θα είναι η αρχή αυτής της ιστορίας και όχι το τέλος. Δηλαδή αύριο ξεκινά ένας επικοδομητικός, θεωρούν στην Πινδάρου, διάλογος για να δουν πρώτον τι πήγε στραβά και τι μπορεί να βελτιωθεί. Και ενδιαφέρον θα συμπληρώσω, Χριστόφορε, για το ποιοι θα πάνε. Ναι, ποιοι, βέβαια, θα δηλώσουν, βέβαια, την παρουσία τους. Όσοι έγραψαν στο Twitter τα παράπονά τους, προετοιμάζονται για όλα όσα θα αναφέρουν αύριο ενώπιον του διευρυμένου πολιτικού γραφείου. Πάνω από 150 μέλη του κόμματος θα είναι εκεί, στην αίθουσα, στο ισόγειο, στο κτίριο Γλάφκος Κληρίδης, για να τοποθετηθούν επί των εξελίξεων. Χριστόφορε, να σε ευχαριστήσουμε. Καλό σου βράδυ.